Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μια ερώτηση από το YouTube, όπου ένας φίλος εκπομπής μας ρωτάει: πώς μπορώ να παίξω ρυθμό 3 τέταρτα σε funk στυλ και να ακουστεί ενδιαφέρον, δηλαδή σε γρήγορο στυλ? Στα 4 τέταρτα πάω μια χαρά, αλλά όποτε αλλάζει ο ρυθμός δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Πολύ ωραία ερώτηση και με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά μαθητές μου για τέτοια θέματα. Η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε πολλά παραδείγματα για το πώς να παίξουμε σε διαφορετικά είδη μουσικής σε 4 τέταρτα, συνήθως ακούμε κάποιον ο οποίος παίζει στα 3 τέταρτα και ακούμε κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν είναι καθόλου άσχημο εφόσον ταιριάζει με το τραγούδι, αλλά τι γίνεται αν δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που θα παίζω ρε μινόρ 7 και μη μινόρ 7 σε μπαρέ, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ξεκάθαρο δείγμα το πώς ακούγεται σε φάγκη ρυθμό τα 3 τέταρτα. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Οκ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι στα 3 τέταρτα. Όπως είδαμε, έχουμε 1, 2, 3 και παίζουμε 16. Τώρα, τα 3 τέταρτα είναι η πρώτη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο παραλλαγή των 4 τετάρτων, από την άποψη ότι φεύγουμε από τα 4 τέταρτα και βγάζουμε το τελευταίο τεταρτάκι και μένουν τα 3. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το τι θα κάναμε σε 5 τέταρτα, που είναι πιο σπάνιος ρυθμός, αλλά σε αρκετά είδη μουσικής τον βλέπουμε, ιδιαίτερα σε progressive. Λοιπόν, εδώ θέλουμε λίγο προσοχή, γιατί γίνεται λίγο πιο πολύπλοκο. Okay. Τι γίνεται λοιπόν όταν έχουμε ένα split bar σε 5 τέταρτα? Split bar είναι όταν είναι το μέτρο κομμένο στη μέση, δηλαδή θα έχουμε είτε 2 χτυπήματα στο πρώτο, 2 beats στο πρώτο ακόρντο και 3 στο δεύτερο, είτε 3 στο πρώτο και 2 στο δεύτερο. Θα δοκιμάσουμε αυτό το παράδειγμα με 3 στο πρώτο ακόρντο και 2 στο δεύτερο. Λοιπόν, ο βασικός σκοπός τώρα εδώ πέρα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τους ρυθμούς αυτούς να γκρουβάρουν. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν έτοιμοι τρόποι να παίξουμε τους ρυθμούς αυτούς διαφορετικά, αλλά πώς κάνουμε το ρυθμό να γκρουβάρει? Ποιο είναι το κριτήριο το να γκρουβάρει? Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι πάρα πολύ απλό. Αν ο ακροατής που το ακούει δεν καταλαβαίνει ότι κάνεις κάτι περίεργο και δεν καταλαβαίνει ότι παίζεις 4 τέταρτα, 3 τέταρτα, γενικότερα κάτι διαφορετικό, τότε έχεις καταφέρει να κάνεις το κομμάτι να γκρουβάρει. Αυτά λοιπόν από μένα για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο Ask the Guitar Coach.